βελτιώνει με τούτα που ακούμε, διότι ήταν, ζήσαμε τη ζωή μας ολόκληρη σε τούτη την παραλία. Δύσκολα βιώνει ο κύριος Δημήτρης, όπως και οι υπόλοιποι αμοχωστιανοί, τις κινήσεις του τουρκικού στράτου και του ψευδοκράτους στο παραλιακό μέτωπο της Βουβής εδώ και 46 χρόνια, αγαπημένης τους πόλης. Νιώθει θυμόν, αγανάκτηση. Η απογοήτευση μεγαλύτερη από ποτέ και τα λόγια με τρεμάμενη φωνή. Οι Βαροσώτες, πιστεύω ότι χθες το βράδυ δεν κοιμηθήκαμε, κανένας μας δεν κοιμηθήκε. Νιώθουμε μεγάλων πόνων, απογοήτευση, εγκατάληψη. Στην πόλη που πέσαμε, παιδιά. Με στην πλατιά ποδιά σου, με ψαριά και λεμόνανθους, χαμηλό στη ματιά σου. Σε μια πόλη στην οποία όσα χρόνια και αν περάσουν, οι μνήμες θα είναι πάντα εκεί για όλους όσους την έζησαν. Με τα αδέρφια μου όλη μέρα είμαστε στην παραλία, παίζαμε, κολυμπούσαμε. Αρέσκει που να πω στο Ρώσιο, που ήταν ανοιχτά τα χρώματα, πήγαμε ενταξικά, βλέπαμε το Ρώσιο, βλέπαμε τους τόπους που περπατούσαν, που είμαστε μικροί. Τα παιδικά χρόνια μας στην Αμόχωστον ήταν τα νιάτα μας, οι φίλοι μας, το σπίτι μας, οι γειτονιές μας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τίποτε. Σχολάναμε και τρέχαμε όλοι οι νεολαίοι, μικροί, 8-10 χρονών, να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας στην παραλία, να την απολαύσουμε, διότι ήταν για μας το μεγαλύτερο δώρο του Θεού, να πούμε. Όλοι με έναν πόθο αυτών της επιστροφής, ο οποίος, όπως λένε, θα σβήσει όταν σβήσει και το δικό του σκαντήλι. Να ξέρεις, θα γυρίσουμε πίστη στην άνοιξη.